Καλεσμένο στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη ο κύριος Καρχημάκης, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλους και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά, ναι. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Καρχημάκη. Και να... εγώ σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχηθούμε αυτή η χρονιά πραγματικά, ανανεώνοντας την ελπίδα για άλλη μια φορά, να δώσουμε μια ευχή. Mm-hmm. Ανανεώνοντας την ελπίδα, να τιμηθούν αυτοί που υπηρετούν την αλήθεια και αυτοί που αγωνίζονται για το καλύτερο. Μάλιστα. Είναι μια κρίσιμη διάσταση των καιρών αυτή. Μάλιστα. Που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, γιατί το πολιτικό σύστημα, γενικώς η αμφισβήτηση των πολιτών προς τους θεσμούς είναι μεγάλη και είναι το μεγάλο στοίχημα της πολιτικής αυτό. Να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα, εάν εμπιστευτούν αυτούς που υπηρετούν την αλήθεια οι πολίτες και αυτούς που αγωνίζουν για τον καλύτερο, οδηγούμαστε σε μια ανατροπή σταδιακή της αναξιοπιστίας, αυτού που βιώνουμε σήμερα δηλαδή, που είναι ικανό και απαραίτητο για να λειτουργήσει και η δημοκρατία. Μάλιστα, σαφής. Να πιαστώ από αυτήν την εισαγωγή που κάνατε και να θέσω ένα πρώτο ερώτημα σε σχέση και με το επίπεδο διαλόγου, σε πολιτικό επίπεδο, που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες και ώρες και διεξάγεται και μέσα στο κοινοβούλιο. Και θα ήθελα ένα σχόλιο σας, γιατί έχετε μια μακρά εμπειρία και κοινοβουλευτική στο παρελθόν, αλλά και στα πολιτικά πράγματα, και θα ήθελα ένα σχόλιο με όλη αυτή τη συζήτηση. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα, θέλω να ξέρετε ότι είναι το αποτέλεσμα μιας διαδρομής, mm-hmm, και που έχει αφετηρία στην έκρηξη της κρίσης, όπου η επιδίωξη πολλών πολιτικών σε συνδυασμό με τις επιδιώξεις των οικονομικών συμφερόντων ουσιαστικά οδήγησε στην υποβάθμιση του διαλόγου και στην αδυναμία συνεννόησης. Με αποτέλεσμα σήμερα να φτάνουμε σε φαινόμενα τα οποία δεν είναι στιγμιαία. Δεν γεννήθηκαν ξαφνικά. Έχουν μια αφετηρία. Και άμα δεν το δούμε συνολικά, δεν μπορούμε να μιλάμε να κάνουμε κρίση για το σημερινό μόνο. Mm-hmm. Χρειάζεται μια εκβάθρον και μια ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά αλλά και στον σεβασμό των θεσμών, για να μπορούμε να μοιήσουμε και να δώσουμε το μήνυμα και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Αυτό το οποίο βιώνουμε όλη αυτή την περίοδο δημιουργεί μια αποστροφή, αλλά η αποστροφή αυτή είναι σε βάρος της δημοκρατίας, είναι υπέρ της ενίσχυσης των πολιτικών άκρων, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες ασυδοσίας όλων αυτών των οικονομικών συμφερόντων, οι οποίοι θέλουν να ανέμονται τον πλούτο. Και κατά συνέπεια από την ομή αυτού του πλούτου να μην υπάρχει δίκαιη διανομή, γιατί ακριβώς υπάρχει έλλειψη πλούτου σε αυτούς που έχουν μια φιλοσοφία και θέλουν να κάνουν μια δίκαιη διανομή. Μάλιστα. Και στις κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται, αλλά και σε αυτούς που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν με υγιή τρόπο την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα ή δεν έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που την κρίνουμε ευκαιριακά, συγκυριακά. Έχει να κάνει με το σύνολο της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα και το βάλτωμα που έχει και το βάθημα της κρίσης και την παράταση της κρίσης σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να το δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε τους θεσμούς. Να σεβόμαστε τους πολίτες. Να αισθάνεται ο πολίτης ότι του λέμε την αλήθεια. Να αισθάνεται ο πολίτης ότι η πολιτική δεν τους έστειλε ο Θεός. Τους έστειλαν οι άνθρωποι, οι πολίτες, και πρέπει να είναι υπηρέτης των ανθρώπων, όπως χαρακτηριστικά συνήθιζε πάρα πολλές φορές να μου λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν μίλαγα μαζί του την περίοδο
που υπήρξα συνεργάτης του από το 1993 μέχρι το 1996. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί το βάθημα της κρίσης δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι αξιακό, είναι κρίση θεσμών, είναι κρίση συμπεριφορών. Δημιουργούνται προϋποθέσεις και συνθήκες ατομικών αναζητήσεων και όχι συλλογικής δράσης και συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και αυτό είναι σήμερα το μεγάλο ζητούμενο. Είναι μια κοινωνία η οποία μέσα από τη δυσκολία που περνάει της δημιουργείται η ανάγκη της ατομικής αναζήτησης. Αλλά αυτό οδηγεί πραγματικά στο πολιτικό επίπεδο στην ενίσχυση των άκρων και στο οικονομικό επίπεδο στην ενίσχυση αυτών που ήθελαν να ασυδοτούν πάντα στην πλάτη των πολλών. Μάλιστα, σαφής. Στέκομαι σε αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα από αυτήν την πρώτη τοποθέτησή σας και σε σχέση με το κομμάτι της συνεννόησης και πώς αυτή δεν υπήρξε και θα συνηγορήσω σε αυτό και από την αρχή της κρίσης και μιας κουλτούρας διαλόγου και επιχειρημάτων. Υπάρχει όμως και το ζήτημα και της συσσωρευμένης κριτικής. Εσείς ως παραδοσιακός χώρος και της κεντροαριστεράς που παίξατε καταλυτικό ρόλο στα πράγματα, ενώ και ο πολιτικός σας φορέας, έχετε δεχτεί κριτική και δεχτήκατε, αν μου επιτρέπετε και σαν σχόλιο αυτό, και την έμεση και των πολιτών για τα όποια λάθη έγιναν στο παρελθόν. Έχετε βγει πιο σοφή από αυτήν την διαδικασία, κύριε Καρίνη? Ακούστε με, σίγουρα μια διαδρομή, είτε η ευθύνη είναι λιγότερη είτε είναι μεγαλύτερη, πάντα βγαίνει σοφότερος. Mm-hmm. Αλλά μια παράταξη, η δική μας, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέρευσε και κατέρευσε κάτω από από ένα ανήθικο μύθο. Ότι δηλαδή η κρίση ξεκίνησε το 9 και την κρίση τη δημιουργήσαμε εμείς. Την κρίση δεν τη δημιουργήσαμε εμείς. Η κρίση μέσα σε ένα χαρτογράφητο τοπίο όπως την παραλάβαμε από τη διακυβέρνηση Καραμαλή, γιατί σήμερα κανένα δεν μιλάει για τον Καραμαλή. Mm-hmm. Καραμαλής είναι άφαντος, είναι απόν, είναι αμίλητος. Κανένας δεν μιλάει για το πώς φτάσαμε στην κρίση, διότι λένε πάρα πολλές φορές κάποιοι, ξέρετε, λέει, ευθύνεστε κι εσείς. Ναι, αλλά εμείς δεν παραδώσαμε ποτέ καμιά χρεοκοπημένη χώρα. Ακόμα και τον Ανδρέα Παπανδρέου που έρχονται να πούν ότι άσκησε μια μεγάλη κλίμακα κοινωνική πολιτική, το χρέος, γιατί όλη αυτή η κρίση ήταν κρίση χρέους. Mm-hmm. Το χρέος την περίοδο διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή μέχρι το 1989, είχε φτάσει με αυτή τη φαραωνική κοινωνική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική, είχε φτάσει στο 60% του ΑΕΠ. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το χρέος αρχίζει να μην γίνεται διαχειρίσιμο αν υπερβεί το 100% του ΑΕΠ. Άρα υπήρχε ένα περιθώριο, σήμερα για παράδειγμα, το χρέος της Γερμανίας, το δημόσιο χρέος της Γερμανίας, που είναι μια πλούσια χώρα, ανέρχεται στο 60% του ΑΕΠ. Δηλαδή όσο άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1989. Ήρθε ο Μητσοτάκης, το πήγε στο 103. Έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, το κατεβάζει γύρω στο 90. Εξού και η ρίση του ότι εάν δεν το πολεμήσουμε το χρέος θα μας καταπιεί. Και μετά, ακόμα και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την περίοδο διακυβέρνησης Σιμίτη, με τα όποια λάθη, δεν υπερεύει το 100%. Και έρθει ο Καραμαλής και το οδηγεί στο 130%. Δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές, το 2004 εμείς παραδώσαμε δημόσιο χρέος από γεννήσεως ελληνικού κράτους, δηλαδή από 1830 μέχρι το 2004, 170 δισεκατομμύρια και πρωτογενή πλεονάσματα. Και έφτασε το έλλειμμα το 9 να είναι στο 16% του ΑΕΠ, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια, και το δημόσιο χρέος να έχει πάει στα 320, δηλαδή περίπου διπλασιασμό του δημοσίου χρέους σε 5 χρόνια. Mm-hmm.
Και επειδή ακριβώς συνεχίζουν κάποιοι να καλλιεργούν τον ανήθικο μύθο ότι πρόλαβε η κυβέρνηση του Παπανδρέου από τον Νοέμβριο του 9 μέχρι τον Μάρτιο του 10 να καταστρέψει τη χώρα, αν είναι δυνατόν, φέρνω ένα γεγονός στην κουβέντα μας. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014 μίλησε και τι είπε, με ομόφωνη απόφαση, πλην της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε? Ότι ο εκτροχιασμός και η χρεοκοπία της χώρας, της Ελλάδας δηλαδή, προϋπήρξε της εφαρμογής του προγράμματος, δηλαδή αυτού που λέμε μνημόνιο. Και επειδή κάποιοι, όταν τους ρωτάς τι είναι το μνημόνιο, δεν μπορούν να απαντήσουν. Mm-hmm. Ήταν το αναγκαστικό δάνειο που αναγκάστηκε η χώρα μας να πάρει μέσα σε ένα χαρτογράφητο τοπίο με Ευρωπαίους δύσπιστους, προκειμένου να μην οδηγηθούμε στη χρεοκοπία. Μάλιστα. Για να μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς, να πληρώσουμε συντάξεις, να πληρώσουμε υγεία, παιδεία, κοινωνικές ανάγκες, λειτουργία δηλαδή όλης της κοινωνίας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και εμείς λοιπόν δεχτήκαμε μια τεράστια συκοφαντία, ότι εμείς καταρρεύσαμε τη χώρα. Για μας λοιπόν πρώτη ανάγκη είναι η αποκατάσταση της αλήθειας, που τη λέμε μεν, αλλά ακόμα δεν έχει αποδοθεί πλήρως. Μάλιστα. Και βεβαίως προχωρήσαμε στη συνέχεια, όπου ζητούσαμε συνονόηση, και κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν ήθελε να συνονοηθεί. Με αποτέλεσμα την απομάκρυνση της κυβέρνησης Παπανδρέου και το βάθεμα της κρίσης για 8 χρόνια. Και ξέρετε που καταλήξαμε? Ο κύριος Σαμαράς έλεγε θα μειώσω το έλλειμμα, θα μηδενίσω το έλλειμμα σε ένα χρόνο. Το ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι αναφέρεστε στα ζάπια, και θα καταργήσω τα μνημόνια, ναι. τα ζάπια αυτά, τα τις περιβόητες απάτες των ζαπίων. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο, δηλαδή με ένα νόμο, δηλαδή τι θα καταργήσεις? Θα καταργήσεις τις διεθνείς ανάγκες της χώρας με ένα νόμο? Και αυτό απεδείχθη το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να πληρώσει ένα ομόλογο τον Ιούνιο περίπου 10 δις, όπου με τις γνωστές βαρουφάκιες συμπεριφορές δεν είχαμε καταλήξει στο να εισρεύσουν τα χρήματα των δανείων, όπου έλεγε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ δεν μπορώ να αθετήσω τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, θα χρεοκοπήσει η χώρα. Δηλαδή έρχονται κατόπιν και δικαιώνουν την προσπάθεια η οποία γινόταν, αλλά στην οποία δεν συνονοήθηκαν για να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση. Και πού καταλήξαμε στο τέλος? Καταλήξαμε στον κύριο Σαμαρά όταν ερωτήθηκε γιατί δεν συνονοήθηκες, δεν βλέπεις τα αποτελέσματα? Και απαντάει ουδής αναμάρτητος, δηλαδή επιβεβαιώνει το λάθος. Όχι στο λάθος που δεν συνένεσε, αλλά στο λάθος που έκανε. Μάλιστα. Και έρχεται και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει? Ζούσαμε σε αυταπάτες. Αλλά με το αναμάρτητο και με το αυταπάτες πού οδηγηθήκαμε? Οδηγηθήκαμε στο βάθεμα της κρίσης να δοκιμάζεται ο ελληνικός λαός για 8 χρόνια επιπλέον. Γιατί? Κάποιοι ήθελαν να γίνουν αρχηγοί, κάποιοι ήθελαν να γίνουν πρωθυπουργοί και δεν τους ενδιέφερε ο κόσμος. Το Παπανδρέου ήταν ο πιο συκοφαντημένος αλλά και ο πιο ειλικρινής πολιτικός που πέρασε. Και δεν το κάνω γιατί εμένα λένε ο Καρχημάκης είναι παπανδρεϊκός. Λέω την αλήθεια γιατί τη βίωσα από μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα θα είχαμε βγει από την κρίση και ξέρετε από πού επιβεβαιώνεται και αυτό. Επιβεβαιώνεται από το ότι ο κύριος Σταθάκης πριν φύγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνοντας μία δήλωση, τι είπε? Ότι για να επανέλθει η χώρα στα επίπεδα του 2011 πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις 80 δις. Δηλαδή, άρα, από την απομάκρυνση, την αναγκαστική απομάκρυνση της κυβέρνησης Παπανδρέου μέχρι τότε που έγινε η δήλωση, είναι μία πολιτική παραδοχή ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν. Αν μεν τον Παπανδρέου και την κυβέρνησή του θέλαμε να την ανατρέψουμε ή να τη στείλουμε στο περιθώριο για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, ωραία, καλά έκανε και έγινε. Αλλά όμως έγιναν καλύτερα τα πράγματα?
Δεν έγιναν. Οι μεταρρυθμίσεις δεν προχώρησαν. Ξέρετε πότε έγινε η μεγάλη σύγκρουση απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ? Όταν αντιλήφθηκαν, όταν έκλεισε ο κύκλος της δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή εξασφαλίστηκε και το δεύτερο δάνειο των 130 δις και χρηματοδότηση της χώρας μέχρι το 2015, το 2011 αυτά, και το κούρεμα του χρέους κατά 110 δις, τότε, κλείνοντας αυτό το κύκλο της προσαρμογής, η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να στρέψει το βλέμμα της στο εσωτερικό και είχε ξεκινήσει με τις πρώτες συγκρουσιακές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, είχε ψηφίσει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δηλαδή άρχισε τις συγκρούσεις, εφάρμοζε δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις που ψήφιζε μέσα σε ένα οριμαγδό που έπρεπε να ρυθμίσουμε τα δάνεια, να πάρουμε τα δάνεια, δεν ξέραμε τι παραλαμβάναμε κλπ. Ψηφίζαμε ταυτόχρονα συγκρουσιακές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Όταν λοιπόν ερχόμαστε να συγκρουστούμε με τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση, δηλαδή την απώλεια δημοσίου πλούτου από έλλειψη θεσμικών αλλαγών οι οποίες δημιουργούσαν ένα ανάχωμα, άρα δημιουργούσαν μια βιωσιμότητα στη χώρα, ήρθε η ανατροπή. Γιατί όταν είδαν ότι για παράδειγμα με τα συμφέροντα του φαρμάκου η ψήφιση του νόμου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την κυβέρνηση Παπανδρέου ΠΑΣΟΚ κατέβασε τη δαπάνη από τα 7 δις στα 2,5, ξέρετε τι είπαν οι άλλοι, έρχεται η σειρά μας. Και έτσι, αφού ανατράπηκε η κυβέρνηση, και βεβαίως θα κάνουμε και την αυτοκριτική μας που συνεργαστήκαμε με τη δεξιά του Σαμαρά, και βεβαίως θα κάνουμε την αυτοκριτική μας γιατί συνεργαστήκαμε με αυτή την κυβέρνηση του Σαμαρά, η οποία πούλησε τον ΟΠΑΠ και την Αγροτική Τράπεζα ενώ ήταν κερδοφόροι. Όταν ο Παπανδρέου έλεγε ότι κερδίζει δεν πωλείται. Κύριε Υπουργέ, να σας διακόψω. Υπάρχει και ένα ερώτημα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί κάνετε και μια ιστορική αναδρομή και παρουσιάζετε έτσι και μια αντίθετη πολιτική που εφαρμόστηκε πάντα με σεβασμό στην προσωπική σας άποψη και γνώση. Μια διαφορετική πολιτική, μας λέτε, που εφαρμόστηκε από το ΠΑΣΟΚ την δεκαετία του 90 και του 2000 και σε σχέση και με την κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα του Κώστα Καραμαλή. Υπάρχει όμως μια τομή, η ανατροπή που περιγράφεται της κυβέρνησης Παπανδρέου, που τη ζήσατε και από μέσα, όπως χαρακτηριστικά τονίσατε, δεν ήρθε έτσι από μόνη της. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν εκλέχτηκε και μάλιστα σε αυτήν την κυβέρνηση, και η μνήμη μου δεν με απατά, την στήριξε και το ΠΑΣΟΚ τότε και η Νέα Δημοκρατία, για να φέρουμε και στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν μάλιστα διαφωνώ, αλλά όμως αυτό ήταν επακόλουθο της ανατροπής. Μάλιστα. Και εγώ στέκομαι στο ότι αυτή η κυβέρνηση έπρεπε να τελειώσει τετραετία της. Και αυτοί που έπρεπε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων δεν στάθηκαν. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά εκείνη την ώρα όταν ανατρέπεται η κυβέρνηση και έρχονται οι δυνάμεις οι άλλες να λέει ο Σαμαράς ότι εγώ δεν συμμετέχω σε κυβέρνηση αν δεν συμμετέχει και ο Καρατζαφέρης, γιατί κάποιοι έρχονται και λένε, ξέρεις, λέει, μπήκατε λέει στην κυβέρνηση τον Καρατζαφέρη. Όχι, δεν μπήκαμε. Κύριε Σαμαρά, μαζί με κάποιους από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που στην ουσία δεν συνενέσατε, δεν συμφωνήσατε, δεν θέλατε να έχετε μια εθνική συνεννόηση, γιατί άλλος πρέπει να γίνει αρχηγός και άλλος πρωθυπουργός. Οδηγήσατε τα πράγματα εκεί. Mm-hmm. Εάν έκλεινε η τετραετία της κυβέρνησης του 44%, γι' αυτό είναι και θεσμικό πραξικόπημα, δεν ανατρέπεται μια κυβέρνηση στο μέσο της τετραετίας που έχει πάρει 44%. Οδηγήσατε τα πράγματα εκεί. Και βεβαίως τα λάθη συνεχίστηκαν. Mm-hmm. Τα λάθη συνεχίστηκαν και συνεχίστηκε η διαδικασία της παραπλάνησης του ελληνικού λαού, η οποία και σήμερα πληρώνεται. Δηλαδή, δεν κατέργησε ποτέ η κυβέρνηση του Παπανδρέου το ΕΚΑΣ. Οι συντάξεις μεσοσταθμικά ως όρος του αναγκαστικού δανείου. Υπήρχε βέβαια, περίοδο, υπήρχε βέβαια η περικοπή του 13ου και του 14ου. Αυτό θέλω να πω. Ο μέσος όρος όλων αυτών, ο μέσος όρος μεσοσταθμικά, περικοπές, δώρα κλπ. Ήταν 10% του συνόλου των ετησίων εισοδημάτων του κάθε συνταξιούχου ή μισθωτού. 10%. Μάλιστα. Την περίοδο Σαμαρά πήγε 15% μεσοσταθμικά και την περίοδο αυτή πήγε 20% για να φτάσουμε στο 45 με 50% στις μειώσεις. Θέλω να πω
Τι έλεγε λοιπόν τότε η κυβέρνηση του Πασόκ του Ευρωπαίου? Κύριοι, αφήστε μας, μη μας ζητάτε να κάνουμε άλλες περικοπές. Αφήστε μας να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν πλούτο. Όπως η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν, αλλά και ως μεταρρύθμιση που παράγει πλούτο ήταν αυτό που σας είπα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που μείωσε την κλοπή, την κλοπή του φαρμάκου κατά 4 δις. Αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Όταν λοιπόν έρχεται και εφαρμόζει τον νόμο των τριγωνικών συναλλαγών, όπου βάζει πρόστιμο σε ένα μεγαλοπαράγοντα η κυβέρνηση του Πασόκ τότε 1,2 δις, έρχεται η κυβέρνηση Σαμαρά και καταργεί τον νόμο και διαγράφηκε το πρόστιμο. Γι' αυτό θέλανε να φύγει ο Παπανδρέου. Όταν ο Παπανδρέου ψήφισε... όταν ήταν υπουργός ο κύριος Στουρνάρας, η συγκεκριμένη τροπολογία... Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν υπουργός. Με ενδιαφέρει ότι το θυμάμαι εγώ. Είναι στην κυβέρνηση Σαμαρά το 2014. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν ετοιμάζεται να εφαρμόσει το νόμο, αφού έκλεισε τον κύκλο και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της χώρας για το λαθρεμπόριο του πετρελαίου που θα απέδιδε έσοδα 5 δις, τότε ανατρέπεται. Όταν έρχεται να εφαρμόσει το νόμο για το λαθρεμπόριο των τσιγάρων που θα απέδιδε έσοδα 3 δις, τότε ανατρέπεται. Και να σας δώσω, να σας κάνω μία σύγκριση. Ο κύριος Τσακαλώτος όταν έστειλε την επιστολή στους Ευρωπαίους και τους είπε ότι αν δεν πιάσω τα πλεονάσματα εγώ θα κόψω 1,8 δις από τους συνταξιούχους, εάν είχαν εφαρμοστεί αυτοί οι νόμοι και απέδιδαν τα έσοδα των 8 ή 10 δις, δεν θα μιλάγαμε για περικοπές συντάξεων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πρέπει, για να μπορέσει να αντιληφθεί ο κόσμος τι συμβαίνει, πρέπει να του δώσουμε και να του αποτυπώσουμε στη συνείδησή του και στην ψυχή του την πλήρη αλήθεια, παρά τα όποια λάθη. Τα λάθη ήταν πολύ δευτερεύοντα σε σχέση με τον αριθμητή της επιδίωξης του που θέλαμε να οδηγηθούμε. Σαφής. Ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε στο νόμο για τη φορολόγηση των εμβασμάτων. Δεν ψηφίστηκε. 300 δις φύγαν στο εξωτερικό από το 2000 μέχρι το 2011. Όπου με περαίωση μόνο θα μαζεύαμε και με ένα ειδικό τρόπο που είχαμε μελετήσει θα μαζεύαμε 40 δις. Άρα αναπληρώναμε μόνο με τη φορολόγηση των εμβασμάτων και σε 3 χρόνια το ΑΕΠ που χάθηκε στην κρίση. Μάλιστα. Όμως όλα αυτά για να γίνουν ή για να γινόταν χρειαζόταν πολιτική βούληση. Και μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ εξέλιπε η πολιτική βούληση για μεταρρυθμιστικές συγκρούσεις. Όπου θεωρώ ότι και σήμερα δεν γίνεται. Που αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να τα έχει προχωρήσει αυτά. Δεν μπορεί ο νόμος του λαθρεμπορίου του πετρελαίου να μην εφαρμόζεται. Ούτε σήμερα. Δεν μπορεί ο νόμος για το λαθρεμπόριο των τσιγάρων να μην εφαρμόζεται. Δεν μπορεί αυτό που ξεκινήσαμε να προχωρήσουμε την πλήρη συγκρότηση των ελεγκτικών μηχανισμών. Για παράδειγμα, στον τομέα της εργασίας έχουμε απώλεια εσόδων του δημοσίου 5 δις το χρόνο. Όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι έσοδα και πλούτος που διαφεύγει προς διάφορες κατευθύνσεις και από διάφορα παράσιτα και συμφέροντα, όπου σήμερα δεν θα μιλούσαμε για πλεονάσματα, θα μιλούσαμε για υπερπλεονάσματα και δεν θα μιλούσαμε ούτε για περικοπές ούτε για τίποτα. Ή θα μιλούσαμε για υγιείς τράπεζες. Διότι προσέξτε, ένας άλλος λόγος που ανατράπηκε αυτή η κυβέρνηση ήταν όταν ψήφισε το νόμο για τις κοινέ μετοχές των τραπεζών. Τα λέω αυτά γιατί προσδιορίζουν το μέλλον ή προσδιόρισαν το μέλλον. Κοινέ μετοχές και προνομιούχες τι σήμαινε. Προνομιούχες σήμαινε, το λέω έτσι πολύ απλοϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, ότι οι τραπεζίτες επιλέγουν που θα δίνουν τα λεφτά, ενώ κοινέ μετοχές σήμαινε ότι κύριε από τη στιγμή που το κράτος έχει βάλει τα λεφτά και ανακεφαλαιοποιηθήκατε, θα ελέγχει το κράτος που πάνε τα λεφτά. Και εκεί οι διάφοροι μεγαλοσχήμονες θαλασσοδανειάρχες θορυβήθηκαν. Και εξού τότε η επιχείρηση ψυχάρει προς την Εθνική Τράπεζα, όπου ζητούσε ο ψυχάρης 10 εκατομμύρια ευρώ ακάλυπτα και τηλεφωνεί ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας στον Παπανδρέου και του λέει ζητάει ο ψυχάρης 10 εκατομμύρια ακάλυπτο. Και απαντάει ο Παπανδρέου στον διοικητή. Και τι θα έκανες για ένα απλό πολίτη, λέει δεν θα του το έδινα. Και έτσι δεν το πήρε,
Αλλά ταυτόχρονα ο ψυχάρης δήλωνε ότι θα τον ρίξω και θα τον πάω ειδικό δικαστήριο. Αυτά δήλωνε. Είχαμε δηλαδή και τη σύμβλεψη και το πέτυχε εν μέρη. Και είχαμε τη σύμβλεψη της φιλοδοξίας. Ναι, είχαμε τη σύμβλεψη της φιλοδοξίας αυτών που θέλαν να γίνουν αρχηγοί και πρωθυπουργοί μαζί με τις επιδιώξεις των οικονομικών συμφερόντων. Μάλιστα. Γιατί η κυβέρνησή μας δεν ήταν συνομιλητής. Και σας λέω και κάτι άλλο. Ακούστηκε ποτέ στα δύο χρόνια, 9-11, μία περίπτωση ανομίας, διαφθοράς, σπατάλης? Ποτέ. Ούτε μία. Αναλογιστείτε. Και πόσες ακούστηκαν μετά? Και ξέρετε γιατί ο κύριος Σαμαράς δεν ήθελε να ψηφίσει την πρόταση νόμου για τα εμβάσματα που καταθέσαμε 29 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την ανατροπή του Παπανδρέου τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι το Μάρτιο του 2012? Γιατί απεκαλύφθη μετά ότι μέσα στο θέμα των παράνομων εμβασμάτων που δεν φορολογήθηκαν ήταν ο συνεργάτης του Στενός, ο κύριος Παπασταύρου, που είχε βγάλει 5 εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό. Όλα έχουν εξήγηση. Όμως, τι έγινε? Όλος αυτός ο ρημαγδός μαζί με την απόφαση μετά την ανατροπή να συνεργαστούν με τη δεξιά οδήγησε, ενώ υπήρχε εμπειρία, ότι οπουδήποτε η σοσιαλδημοκρατία συνεργάστηκε με συντηρητικό κόμμα κατέρευσε. Mm-hmm. Αυτό πάθαμε κι εμείς. Αλλά όμως ταυτόχρονα είχε αποκριθεί και η αλήθεια. Μάλιστα. Ο χώρος λοιπόν για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκαταστήσει την αλήθεια ότι η δημοκρατική παράταξη, ο δημοκρατικός χώρος δεν κατέστρεψε τη χώρα. Οι καταστροφές, οι εθνικές προήλθαν πάντα από τη δεξιά. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πάμε... Την αλήθεια πρέπει να αποκαταστήσουμε, και αν αποκατασταθεί η αλήθεια, τότε θα αποκατασταθεί και η αξιοπιστία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το μέλλον ή τα περιεχόμενα των πολιτικών που θέτουμε για το μέλλον, για να μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα μέσα από την εμπιστοσύνη και να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Σαφής. Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχει μια τεράστια κρίση εμπιστοσύνης που αυτοί καλούμαστε να ανατρέψουμε, αλλά αυτοί πρέπει να ανατρέψουμε με περιεχόμενο και συμπεριφορές. Σαφής, κύριε Υπουργέ, να πάμε σε αυτό το σημείο και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας και στο σήμερα, γιατί έχει μια βαρύτητα. Έχει ανοίξει συζήτηση και τοποθετούνται όλα τα πολιτικά κόμματα και εντός του Κοινοβουλίου σε αυτήν την κουβέντα σχετικά και με την έξοδο στις αγορές της χώρας. Η κυβέρνηση έχει φτιάξει ένα αφήγημα και μιλάει και για χαμηλό επιτόκιο και νομίζω στη συνάρτηση της συζήτησης αυτής μπαίνει και το ζήτημα και της αύξησης του κατώτατου μισθού και της επαναφοράς και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πώς βλέπετε εσείς την όλη αυτή διαδικασία? Ακούστε. Με επίκεντρο την οικονομία και αν θεωρείτε, ότι αυτή η συζήτηση γίνεται μόνο και μόνο για προεκλογικούς λόγους, γιατί το 2019 είναι εκλογική χρονιά. Η συζήτηση αυτή δεν πρέπει να γίνεται μονομερώς. Σαφώς και συμφωνούμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά όμως με προϋποθέσεις. Γιατί αν πας σε ένα επιχειρηματία και του πεις να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, ενώ την ίδια ώρα δεν του έχεις φορολογικές ελαφρύνσεις, δεν του έχεις ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, να μπορεί να ανταποκριθεί, είναι δώρο άδωρο. Και από την ώρα που δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, ποιος μπορεί να ελέγξει σε έναν εργαζόμενο με την κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων, ο οποίος δεν είναι ασφαλισμένος από πουθενά? Αν ο επιχειρηματίας αναγκαζόμενος να του κάνει αύξηση χωρίς να έχει τα ανάλογα κίνητρα, δεν τον οδηγεί στην απόλυση. Απ' την άλλη, ας πούμε ότι δεν υφίστανται αυτά. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, εάν δεν καταργηθεί, εάν μάλλον ισχύσει η κατάργηση του αφορολογήτου, είναι δωροάδωρο, είναι μια ή άλλη. Δηλαδή 65 ευρώ παίρνει αύξηση το μήνα, 55 ευρώ του παίρνει φορολογία. Δηλαδή... Βέβαια η κυβέρνηση, για να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ναι, σε αυτήν την συζήτηση λέει ότι εμείς διασφαλίσαμε να μην περικοπούν οι συντάξεις όταν μας κάναν κριτική ότι θα κοπούν, έτσι αντίστοιχα θα γίνει... Μα με τον νόμο Κατρούγκαλου κόβονται συντάξεις των νέων συνταξιούχων.
Να ολοκληρώσω λίγο αυτό το, για να απαντήσετε συνολικά. Και συνεχίζει αυτή η άποψη εκ μέρους της κυβέρνησης ότι μη βιάζονται αυτοί που κινδυνολογούν σε σχέση με το αφορολόγητο, θα πετύχουμε να μην εφαρμοστεί και το αφορολόγητο. Μακάρι να μην εφαρμοστεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό σε όσον αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι καταναλώνουν και ο μισθός τους εξανεμίζεται, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρξει και μια ισχυρή παρέμβαση, ελεγκτική παρέμβαση στο θέμα του κόστου ζωής. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ο οποίος θα πάρει 50 ευρώ αύξηση αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα πάντα. Δηλαδή αυτό θα είχε αποτέλεσμα εάν είχε να κάνει το πώς θα μπορεί να ανταπεξέλθει ο επιχειρηματίας δίνοντάς του κάποια κίνητρα. Ασφαλιστικές εισφορές. Ασφαλιστικές εισφορές, μείωση φορολογίας. Το πώς το κράτος παρεμβαίνει να διασφαλίσει το επίπεδο της ζωής και το κόστος της ζωής για να μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι δηλαδή ένα ολόκληρο πακέτο. Αυτό αποσπασματικά δεν αποδίδει. Είναι μόνο μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα ότι αποκαταστήσαμε, ας το πούμε, τον κατώτατο μισθό, τον ανεβάσαμε, ξέρω εγώ, στα 650 ευρώ. Αλλά όμως εδώ έπρεπε και η κυβέρνηση να οδηγήσει τα πράγματα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, διότι πάντα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων ό,τι προέκυπτε, να ξέρετε, δεν καταστρατηγείται όπως καταστρατηγείται τώρα. Μάλιστα. Άρα έπρεπε να επιτρέψει πρώτα απ' όλα, δηλαδή να μην νομοθετήσει η κυβέρνηση τον κατώτατο μισθό, αλλά να οδηγήσει τα πράγματα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά το επιτόκιο που λέτε, ακούστε με. Όταν το επιτόκιο βγαίνει και είναι 4%, είναι πολύ μεγαλύτερο από το επιτόκιο του αναγκαστικού δανείου που το λέγαμε μνημόνιο, διότι το αναγκαστικό δάνειο είχε επιτύχει η κυβέρνηση Παπανδρέου να είναι 1%. Δηλαδή μας δάνειζαν οι Ευρωπαίοι με 1%. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποτε που μας δάνεισε κάποια από τις στιγμές εκταμίευσης κάποιων δόσεων του δανείου, η Ιταλία είχε δανειστεί από τις αγορές με 5% και μας δάνεισε με 1%. Όμως οι αγορές για να ανταποκριθούν και να πάνε σε χαμηλά επιτόκια πρέπει να αισθανθούν ότι υπάρχει προοπτικά μια βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα που σήμερα δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό ακριβώς και τα επιτόκια είναι υψηλά. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι τα υψηλά επιτόκια στην ουσία τι κάνουν? Επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το δημόσιο χρέος όταν έρθει η ώρα να πληρώσεις το χρέος σου. Σωστό απέναντι στο δάνειο που παίρνεις. Λοιπόν, μην θριαμβολογούμε. Δεν έχουμε φύγει από την κρίση. Μάλιστα. Και έπρεπε ταυτόχρονα η κυβέρνηση να προχωρήσει και σε βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Παράδειγμα. Στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να εκκρεμούν 1.000.000 οικονομικές και αναπτυξιακές δίκες πάνω από 15 χρόνια. Δεν έρχεται ο επενδυτής να επενδύσει στη χώρα μας αν αισθάνεται ότι στην παραμικρή εμπλοκή, αν προσφύγει στο δικαστήριο, θα κάνει 15 χρόνια να βγει απόφαση. Αυτή είναι μια διαρθρωτική αλλαγή που έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν μπορεί, ας πούμε, στις αδειοδοτήσεις των επενδύσεων να κάνεις 10 χρόνια να αδειοδοτήσεις μια επένδυση. Και εμείς το είχαμε το σχέδιο αυτό. Είχαμε και το κομμάτι των διαρθρωτικών αλλαγών έτοιμο από τότε. Και επειδή σε ένα βαθμό το είχα χειριστεί και εγώ ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε, είμαι σε θέση να σας πω ότι και το πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών στη δικαιοσύνη είχαμε επεξεργαστεί που δεν προχώρησε μετά, αλλά και το πλαίσιο των αλλαγών στην ταχύτητα αδειοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλειών είχαμε επεξεργαστεί, που και αυτό δεν προχώρησε. Και δεν έχει προχωρήσει και σήμερα. Αυτές είναι οι μεγάλες προτεραιότητες για να μπορούμε να βγούμε. Και αν λάβετε υπόψη σας ότι μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, βάλαμε το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει το πώς συγκρουόμαστε με όλους αυτούς που υποκλέπτουν ή ανασχετίζουν τον πλούτο. Το άλλο κομμάτι, για να πάρουμε ένα κομμάτι πλούτου να μπορεί να λειτουργήσει ο τόπος. Το άλλο κομμάτι είχε να κάνει την παραγωγική ανασυγκρότηση. Τα πλεονεκτήματά σου. Παράδειγμα.
πρέπει να αυξήσουμε τις εξαγωγές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για να μειώσουμε το χρέος και να υπάρξει γενικότερη ωφέλεια, πρέπει να μειώσουμε και τις εισαγωγές σε προϊόντα που εμείς παράγουμε, αλλά είναι ελλειμματικά στην αγορά και που μπορούμε να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας. Για παράδειγμα, όταν εισάγουμε, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια, 7 δις εισάγουμε αγροτικά προϊόντα και το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των προϊόντων αυτών είναι προϊόντα που παράγουμε κι εμείς. Mm-hmm. Εάν λοιπόν εμείς προχωρήσουμε με σχέδιο στην αύξηση της παραγωγικής βάσης, δηλαδή όταν εισάγεις 1,2 δις βόηο κρέας, δηλαδή η κατανάλωσή σου, το 80% της κατανάλωσής σου είναι εισαγόμενη, εάν δεν μειώσεις το εύρος των εισαγωγών, δηλαδή ας πούμε το 80 να το κάνεις 40-50, αυτό είναι προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Αλλά εκεί πρέπει να έχει σχέδιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε χρηματοδοτούμε νέους αγρότες, δεν μπορείς να άρχισε να έχεις 300 εκατομμύρια στο πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας για νέους αγρότες και να τα κάνεις 25.000 για 10.000 ανθρώπους για να κάνουμε πελάτες. Θα πούμε ποιος είναι ο στόχος μας, σε ποια προϊόντα θέλουμε να στοχεύσουμε να μειώσουμε τις εισαγωγές που εμείς καταναλώνουμε. Παράδειγμα στο βόηο κρέας. Ναι, θα δώσω σε ένα νέο ή σε 10 ή σε 1.000 νέους αγρότες, όχι 25.000, 250, 300.000 να φτιάξουν βοοτροφικές μονάδες. Και θα συνεννοηθώ με την Τράπεζα Ελλάδος. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλει σχέδιο. Ένα παράδειγμα σας λέω. Ναι, μιλάτε για ένα συνολικό σχεδιασμό. Μάλιστα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για το πώς θα οδηγηθούμε στη μείωση των εισαγωγών προϊόντων που παράγουμε, δηλαδή φανταστείτε να μειώσουμε τις εισαγωγές στα αγροτικά προϊόντα κατά 5 δις. Είναι σαν να δίνουμε στην οικονομία μία κίνηση 5 δις με πολλαπλασιαστές. Είναι αυτά πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Δεν μπορεί να λέμε αυτή την ώρα η χώρα για να μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα και να πούμε ότι αναπτύσσεται, χρειάζεται ετησίως επενδύσεις 20 δις. Ξέρετε πόσες επενδύσεις γίνονται το χρόνο τώρα? 2 δις. Μην παρασυρώμαστε από τα επιφανειακά. Mm-hmm. Όλοι μας έχουμε καλή πρόθεση και θέλουμε να πάει καλά ο τόπος. Εγώ δεν είμαι στη λογική, ξέρεις, να αποτύχει οποιοδήποτε σε βάρος του κόσμου. Όχι. Αν πετύχει και είναι υπέρ του κόσμου, να πετύχει. Και ας είμαι εγώ σε άλλο κόμμα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει εθνική συνεννόηση, εθνική συνείδηση και πραγματική πολιτική βούληση, ειλικρινής πολιτική βούληση για το πώς θα πάει ο τόπος μπροστά. Είστε σαφής, κύριε Υπουργέ. Βλέπω το χρόνο να μας πιέζει. Θα ήθελα όμως να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Βέβαια είναι μεγάλο το ζήτημα το οποίο θέλω να ανοίξω, αλλά νομίζω ότι θα είστε και σε αυτό το κομμάτι σαφής. Σε σχέση με τα τεκτενόμενα και στην κεντροαριστερά, δεν μπορώ να μην ρωτήσω, διότι έγινε μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα επ' αφορμή και της ψηφοφορίας στην Εθνική Αντιπροσωπεία για την επικύρωση. Συγχωρείτε, γιατί μου έπεσε το ακουστικό. Ναι, επαναλάβετε. Λέω ότι έγινε και μεγάλη συζήτηση και στην Εθνική Αντιπροσωπεία με επ' αφορμή την συζήτηση για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και ξεκίνησε μια κουβέντα και στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής. Είδαμε την αποχώρηση της Δημάρ, την διαγραφή του Προέδρου, του κ. Θεοχαραόπουλου, μια συζήτηση, τέλος πάντων, που ξαναήρθε στο προσκήνιο για το μέλλον της κεντροαριστεράς και για τις όποια, και για τους στόχους και τις συμμαχίες του επόμενου διαστήματος. Σε αυτή την συζήτηση, προφανώς, και εσείς προσωπικά λαμβάνετε μέρος και στο εσωτερικό, στα όργανα του κινήματος αλλαγής, είστε άλλωστε και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε σε μια διαδικασία προωθητική από εδώ και πέρα, με ορίζοντα και το συνέδριό σας, ή υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν πιο βαθιές ρίζες και έχουν να κάνουν και με την πορεία του κοινάλ, δηλαδή προς τα που θα στραφεί στο μέλλον και ιδεολογικά και στο κομμάτι των συνεργασιών? Προσέξτε. Εμείς πάμε σε ένα συνέδριο όπου θα καταθέσουμε και θα επικαιροποιήσουμε το ιδεολογικό και το πολιτικό μας αποτύπωμα. Μάλιστα. Για το που θέλουμε να πάει η χώρα. Και έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, έχουμε το πρόγραμμα Ελλάδα, έχουμε
όλα αυτά που σας περιέγραψα, τα οποία δεν τα λέει κανείς. Δηλαδή εμείς ερχόμαστε να πούμε πράγματα τα οποία δεν λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Μιλάει για λαθρεμπόρια πετρελαίου που εξασφαλίζουν 5 δις το χρόνο, γιατί το ζήτημα το μεγάλο είναι η πρόοδο και η ανάπτυξη της χώρας. Αλλά η ανάπτυξη της χώρας πρέπει να γίνει μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα από συγκεκριμένες συγκρούσεις, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μιλάει σήμερα η δεξιά για φορολόγηση, για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου του πετρελαίου? Όχι, δεν μιλάει. Έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να μιλήσει για πλήρη εφαρμογή του νόμου του λαθρεμπορίου του πετρελαίου που ψήφισε ο Παπανδρέου το 2011? Όχι. Μιλάει σήμερα η δεξιά για ελεγκτικούς μηχανισμούς? Όχι. Μιλάει σήμερα η δεξιά για το αν υπάρξουν πλεονάσματα πώς θα διανεμηθούν? Όχι ευκαιριακά και όχι μια φορά το χρόνο, αλλά σταθερά σε αυτούς που δοκιμάστηκαν και ήταν τα μόνιμα υποζύγια της Κρήτης δεν μιλάει. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ένα αλαλούμ σχέδιο. Mm-hmm. Μιλάει για ευκαιριακές επιδοτήσεις, μετατάξεις στη φτώχεια, ψηλή φορολογία, καταργήσεις συντάξεων του ΕΚΑΣ, μείωση δηλαδή του βιωτικού επίπεδου. Κάτι το οποίο δεν τα είχε πει έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται για αυτά που είπε και δεν έκανε. Ή για αυτά που κάνει και δεν έπρεπε να κάνει. Όταν είναι κάτι που πρέπει να επικροτηθεί, θα επικροτηθεί. Και εν πάση περιπτώσει εμείς φιλοδοξούμε να παίξουμε το ρόλο και να αναδείξουμε την αλήθεια της κεντροαριστεράς. Την αλήθεια της σοσιαλδημοκρατίας, της πραγματικής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά με μία προϋπόθεση. Όχι με συνεργασία με τη δεξιά. Δεν γίνεται η σοσιαλδημοκρατία να συνεργάζεται με τη δεξιά. Δεν ταιριάζει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά θα πούμε στον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει το που θα πάμε. Αν τεθεί θέμα κυβερνησιμότητα την επόμενη ημέρα, κύριε Υπουργέ. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Είναι μια προσωπική μου άποψη. Ναι. Πώς συνεργάστηκαν το 1989 να παραπέμψουν τον Ανδρέα Παπανδρέου? Υπάρχει κουλτούρα. Να συνεργαστούν τώρα. Συνεργάστηκαν για το κακό. Ας συνεργαστούν τώρα για το καλό. Ένα μεγάλο συνασπισμό, λοιπόν, λέτε. Όχι, μιλάω να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, των δύο φαινομενικά μεγαλύτερων κομμάτων. Να συνεργαστούν. Για ποιο λόγο δηλαδή μας βαράει και ο ένας και ο άλλος και μετά όταν ζορίζουν τα πράγματα λέει ελάτε να συνεργαστούμε. Mm-hmm. Δεν γίνεται, δεν γίνονται αυτά. Εμείς θα πούμε την αλήθεια μας στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει την επόμενη μέρα. Θα αποφασίσουμε να είμαστε ο πρωταγωνιστικός πόλος. Θα αποφασίσουμε πώς θα πορευτούμε. Μάλιστα. Αλλά συνεργασία ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Αλλά κυρίως με τη δεξιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι υπάρχει συνεργασία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφής είστε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση, τη ζωντανή συζήτηση εδώ στον Πρίσμα. Και από τα μηνύματα που μας έχουν έρθει, νομίζω ότι βγήκαν συμπεράσματα και ήσασταν σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν, αγαπητοί φίλοι.